Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο έχουμε empties, σας είχα ρωτήσει σε ένα από τα προηγούμενα vlogs που έκανα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω κάνει και αυτό το ρομαντικό εδώ πίσω, γιατί αφού δεν βρέχει εδώ πέρα, θα βρέχει εκεί. Θα ξεκινήσω με αυτά που δεν μου αρέσανε καθόλου από αυτά που έχω επιλέξει για να σας δείξω στο σημερινό βίντεο. Και είναι αυτά εδώ τα μαντιλάκια. Είναι από την Bioten, βασικά είναι δύο, το έχω πάρει ένα συνένα δώρο με κάτι που έχει σκιστεί από πάνω και δεν ξέρω ποια είναι. Είναι αυτά για το ξηρό και ευαίσθητο δέρμα. Νομίζω ότι τα έχω ξαναδείξει αυτά. Εκχύλισμα λέει βαμβακιού και έχει 20 τεμάχια το καθένα. Αυτό έχει ακόμα μέσα, μπορεί να έχει μέσα 5-6, δεν ξέρω πόσα, αλλά τα πετάω γιατί δεν χρησιμεύουν πουθενά. Ενώ λέει ότι είναι για ευαίσθητο δέρμα. Τα βρήκα πάρα πολύ ξηρά. Ενώ θα περίμενες από μαντιλάκια που υποτίθεται ότι είναι για ξηρό και ευαίσθητο δέρμα να είναι πρώτον και μαλακά και δεύτερον να είναι πολύ πιο υγρά για να μην σου ερεθίζουν την επιδερμίδα, δεν ήταν. Και το πανάκι, ρε παιδί μου, δεν είναι και το πιο μαλακό που έχετε δει ποτέ. Εν τω μεταξύ το έχω τόσο καιρό. Είναι όσο υγρό ήταν την πρώτη μέρα που τα άνοιξα. Που αυτό είναι καλό. Αν ήταν καλό σαν προϊόν, δεν μου άρεσε. Το πετάω. Αυτό βασικά για την άδεια και αυτό γιατί δεν μου έκανε δουλειά. Ζοριζόμουν πάρα πολύ. Πήρα την καρνιά το νεράκι μισελέρ που έχει. Τα έβρεχα λίγο με αυτό και έκανα το μακιγιάζ μου να μην πάνε και αυτά χαμένα. Κατά τα άλλα, ούτε για να διορθώσουν λάθος από το eyeliner που λέμε δεν έκανα. Δεν μ' αρέσανε. Θα συνεχίσω με αυτό εδώ το προϊόν από την Clean & Clear. Βασικά όχι, είναι από την Johnson και είναι από τη σειρά Clean & Clear. Είναι το Blackhead Cleaning Daily Scrub. Το λέει και από κάτω. Καθαρισμός ενάντια στα μαύρα στίγματα, λιγότερα μαύρα στίγματα από την πρώτη κιόλας χρήση. Ναι, δεν έχει τελειώσει ούτε κι αυτό και το πετάω βασικά, γιατί καλά γίνει και ολοβρόμιστο. Είναι άσπρο, δεν είναι τζέλ, είναι σαν κρέμα, όχι κρέμα. Πώς είναι το γαλάκτωμα καθαρισμού, κάπως έτσι, λίγο πιο πηχτό και έχει μέσα κάτι μπλε κόκκους. Δεν μου άρεσε καθόλου, ενώ λέει πως είναι oil free. Μου έκανε πάρα πολύ λίπορο το δέρμα. Δεν έκανε κανένα scrub, δεν τα ένιωθες καθόλου στο δέρμα σου. Τίποτα όμως. Ίσα ίσα που με έκανε πιο λιπαρή. Με έκανε πιο λιπαρή, δεν μου άρεσε. Γιατί το είχα πάρει πέρσι στην κατασκήνωση που δούλευα. Και στην αρχή δεν είχα πάρει τίποτα έτσι καθαρισμού ενώ scrub και τέτοια μαζί μου. Και μετά είχα μία μέρα έξοδο και λέω μου, ωραία, να πάρω κάτι να κάνω απολέπιση, γιατί ήμουν όλη μέρα στην πισίνα και γενικά σκόνες εκεί πέρα, χώματα και τέτοια. Και όταν έφυγα γενικότερα είχα ένα δέρμα πολύ χάλια, οπότε λέω όταν βγήκα για μία μέρα, λέω πάρε κάτι. Και πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα αυτό, δεν έκανε τίποτα. Τελικά κατέληξα να παίρνω ζάχαρη από το πρωινό, να το βάζω μαζί με το καθαριστικό προσώπου και να κάνω έτσι μία πάρα πολύ απαλή απολέπιση, γιατί η κόκκινη ζάχαρη είναι πολύ σκληρή. Εγώ μια χαρά τη δουλειά μου την έκανα πάντως. Όπου το έλεγα με κοροϊδεύαν, αλλά και το σκράπ που φτιάχνω μόνη μου ζάχαρη έχει μέσα και μου αρέσει πάρα πολύ. Και ήταν πάρα πολύ καλύτερο από αυτό εδώ, δηλαδή και σκέτη ζάχαρη να έβαζα. Θα έκανε πολύ καλύτερη δουλειά. Θα συνεχίσω με ένα καθαριστικό για την ευαίσθητη περιοχή, το οποίο είναι και αυτό ολοβρόμιστο γιατί σκονιζόταν πολλές μέρες, πολύ καιρό. Λοιπόν, είναι από την Hydrovit, το Intim Care Refreshing Duo Liquid for Intimate Areas and Body. Με pH 4,5, δερματολογικά ελεγμένο. Μου άρεσε πάρα πολύ, είναι μετά από κάθε χρήση ένιωθα μία δροσιά. Κάπως έτσι, δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω, είναι και λίγο περίεργο. Αλλά ναι, ένιωθα μία δροσιά, ένιωθα ότι είσαι καθαρή ρε παιδί μου, ότι έχεις κάνει μπάνιο. Το συστήνω, ξέρω εγώ, πήγαινε σε ένα φαρμακείο, δείτε το, πάρτε το, ρωτήστε τον γυναικολόγο σας. Αν θελήσω κάτι παρόμοιο θα ξαναπάω σε αυτό γιατί το γνωρίζω ήδη. Συνεχίζω με το μοναδικό λαδάκι που έχω νομίζω σε αυτά τα empties, στη στάδια συσκευασίας που έχω στην κούτα γενικότερα. Και είναι αυτό εδώ από την Garnier Fructis, το Miraculous Oil. Είναι με έλαιο αργάν για όλους τους τύπους μαλλιών, να μην στρέψει ευκολία στο φτένισμα, μπλα μπλα μπλα. Είναι στα 150 ml. Το είχα πάρει για να κάνω ένα διάλειμμα από το άλλο που ξέρω ότι είναι αγαπημένο μου, δεν θα τα ξαναλέμε σε κάθε βίντεο. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Που εντάξει, δεν μένει στα μαλλιά. Γιατί άμα χρησιμοποιείτε διαφορετικό σαμπουάν, διαφορετική μαλακτική, διαφορετικό τα πάντα, δεν θα μείνει καμία μυρωδιά βασικά. Το συγκεκριμένο μου άρεσε αρκετά, δεν έκανε
κάτι wow στα μαλλιά μου, γιατί δεν είχα να κάνω και κάτι. Το χρησιμοποιούσα όταν είχα πρωτοκουρευτεί, που τα μαλλιά μου ήταν, δεν θέλανε τίποτα βασικά. Και το χρησιμοποιούσα πολύ σπάνια, συνήθως μετά που θα είχα ισιώσει τα μαλλιά μου, στο επόμενο λούσιμο δηλαδή, για να τους δώσω μια έτσι παραπάνω θρέψη. Αυτά. Τα ξέμπλεκε με ευκολία και τα άφηνε ενδοτωμένα. Το αποτέλεσμα κρατούσε μέχρι να ξαναλουστώ, δηλαδή δεν το έβαζα σήμερα. Το έβαζα βασικά και σε βρεγμένα μαλλιά, όχι σε στεγνά, μόνο σε βρεγμένα, γιατί επειδή έχω λεπτή τρίχα, νομίζω πως μου βαραίνει οτιδήποτε λαδάκι για να βάλω, νομίζω πως μου βαραίνει το μαλλί γενικότερα, και το έβαζα μόνο σε βρεγμένα μαλλιά. Έβαζα δύο πατήματα της Αγγλίας, έκανα έτσι το ζέστενα στα χέρια μου και έβαζα στα μαλλιά μου. Μ' άφησε ικανοποιημένη, δεν έχω κάποιο πρόβλημα, δεν κοιτά το άλλο αυτό, σαν το άλλο δεν είναι. Αλλά ναι, μία εναλλακτική, ρε παιδί μου, κοντά σε αυτό, γιατί το άλλο ενώ είναι πιο μικρό είναι λίγο πιο ακριβό νομίζω. Νομίζω, δεν είμαι και σίγουρη. Είναι βασικά σαν το άλλο, αλλά αυτό είναι κάτι πιο ήπιο. Ρίξτε του μια ματιά, τώρα τελευταία βγάζει και το σούπερ μάρκετ και τα χοντοσέντερ προσφορές με την Garnier. Πάρτε το. Άμα σας άρεσε το άλλο το πορτοκαλί, δοκιμάστε και αυτό, μια χαρά ήτανε. Συνεχίζω με δύο ίδια προϊόντα από διαφορετική εταιρεία, ανάποδα είναι αυτό. Λοιπόν, τι έχει μέσα? Είναι ταινίες για τα μαύρα στιγμάτα της μύτης, αλλά εγώ τα χρησιμοποιώ και στο πηγούνι. Λοιπόν, έχω ένα από την Montagne Genese, δεν έχω ιδέα πώς προφέρεται. Το εδώ έχει τρία μέσα. Αυτό εδώ από την Beauty Formulas έχει 6 μέσα. Λοιπόν, η βασική διαφορά είναι στην τιμή. Βασικά είναι το ίδιο, γιατί αυτό έχει γύρω στα 5,5-6 ευρώ και αυτό έχει γύρω στα 2,5 με 3. Οπότε εδώ έχεις 3, εδώ παίρνεις 6. Οπότε είναι η ίδια τιμή. Από την Beauty Formulas υπάρχει το ίδιο. Αντί για μαύρο πρέπει να έχει άσπρο νομίζω. Τα άσπρα δεν μου αρέσαν καθόλου, αλλά αυτό το μαύρο μου άρεσε πάρα πολύ. Κάνουν ακριβώς το ίδιο. Κάνεις καθαρισμό στη μύτη σου, κάνεις γενικότερα την ρουτίνα που κάνεις για το καθαρισμό προσώπου σου και μετά βρέχεις λίγο την περιοχή, κολλάς την ταινία, μετά από 10-15 λεπτά το ξεκολλάς και βλέπεις όλη την πίχλα όλη τη εβδομάδα, στο μήνα, του χρόνου, όσο καιρό έχεις να κάνεις, να είναι πάνω σε αυτή την ταινία. Τα αφαιρείπα με ευκολία, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Μ' αρέσανε πάρα πολύ. Τώρα τελευταία αυτά εδώ δεν τα βλέπω στο Honda Center, γιατί από εκεί παίρνω και τα δύο. Και επειδή είχα πάει μια μέρα να πάρω αυτό εδώ και δεν το είχε, βρήκα αυτό εδώ. Τώρα όποιο έχει αυτό παίρνω, αλλά συνήθως βρίσκω αυτό. Τα χρησιμοποιώ μία φορά την εβδομάδα. Και εάν αυτή τη εβδομάδα, ας πούμε, δεν έχω κάνει πολύ μακιγιάζ στο πρόσωπό μου και δεν έχω αυτή πολλές φορές, το κάνω και μία φορά τις δύο εβδομάδες. Αυτά. Το χρησιμοποιώ, όπως είπα, και στη μύτη και στο πηγούνι, γιατί έχω και σε αυτές τις δύο περιοχές μαύρα στίγματα. Μου τα φέρει με ευκολία. Δοκιμάστε το. Αν έχετε δοκιμάσει κάποιο από τα άλλα, κάποιο άλλο γενικότερα βασικά, πείτε μου κάτω στα σχόλια να το δοκιμάσω κι εγώ. Και αν έχετε δοκιμάσει κάποιο από αυτά τα δύο, πείτε μου επίσης πάλι στα σχόλια πώς σας φανήκανε, γιατί εμένα μου αρέσανε πάρα πολύ. Αλλά νομίζω πως από εδώ και πέρα θα παίρνω αυτό εδώ. Γιατί έχει πιο πολλά και δεν χρειάζεται κάθε φορά να πηγαίνω, έρχομαι και να παίρνω όποτε μου τελειώνει αυτό. Είναι αυτό, έχει πιο πολλά. Θα σου πω, καταλάβατε. Συνεχίζω με ένα σαπουάν από την Pantene Prove. Είναι από την κλασική σειρά, λέει εδώ πέρα, ο βαθύς καθαρισμός. Είναι αυτό εδώ και. Λοιπόν, με την Pantene τι γίνεται? Ενώ έχουν πάρα πολύ ωραία μυρωδιά και όπως ξέρετε και έχετε καταλάβει, γιατί σας έχω ξαναπεί, για να πάρω ένα πράγμα πρέπει να μυρίζει ωραία, ειδικά όταν είναι για το σώμα και τα μαλλιά. Και γενικότερα όλα τα προϊόντα της Pantene έχουν την ίδια μυρωδιά. Μυρίζει αυτή η φρεσκάδα, που αυτή η φρεσκάδα μου θυμίζει πενταήμερη, γιατί είχα πάει και είχα πάρει όλη τη σειρά στην πενταήμερη. Τέλος πάντων, είναι τα 400 ml και είναι ο βαθύς καθαρισμός, τον οποίο δεν χρειάζομαι κάθε φορά που λούζομαι. Το χρησιμοποιούσα κυρίως κάθε δύο εβδομάδες, αναλόγως τα λουσίματα και μέσα στη βδομάδα και αναλόγως αν είχα κάνει πολύ styling στα μαλλιά μου. Το έβαζα και μία φορά τη βδομάδα, έκανα δύο χέρια, αφρό. Αλλά το θέμα με τα Pantene ποιο είναι?
Όταν τα χρησιμοποιώ για πολύ καιρό, όχι το συγκεκριμένο, γενικότερα και από κανονική σειρά, ρε παιδί μου, όταν τα χρησιμοποιώ για πάνω από 2 εβδομάδες, αρχίζει η φαγούρα στο κεφάλι μου και μετά έχω ξεροδερμία, οπότε τα έχω σταματήσει. Και είχα κρατήσει μόνο αυτό, γιατί ήταν το μόνο που με καθάριζε πολύ καλά τα μαλλιά όταν το είχα πολύ ανάγκη. Δηλαδή, όταν κάθομαι σπίτι και το μαλλί μου θέλει λούσιμο, δεν το λούζω. Τα πιάνω απλά σε ένα κότσο, γιατί βοηθάει πάρα πολύ το τροχοτό της κεφαλής και την ενδυνάμωση της τρίχας και να μακρύνει πιο γρήγορα τα μαλλιά κλπ. Το φυσικό έλαιο των μαλλιών, ρε παιδί μου. Και το αφήνω, αλλά όταν έρθει η μέρα να λουστώ, επειδή είναι πολύ μπίχλα, χρησιμοποιούσα αυτό. Όταν το έκανα έτσι, δεν με επηρέαζε. Γενικότερα καθαρίζει πάρα πολύ καλά, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Και όταν το έκανα έτσι πολύ σπάνια, δεν είχα αυτό το πρόβλημα ούτε της σιροδερμίας ούτε της φαγούρας. Αλλά τώρα το έχω σταματήσει γιατί έχει τελειώσει και έχω βρει κάποιο άλλο που θα σας τα δείξω μάλλον για στα αγαπημένα του μήνα όταν θα κάνω. Να κάνει το βαθύ καθαρίσμα που λέει, αν και θα πρότεινα να μην το χρησιμοποιείτε σε κάθε λούσιμο γιατί πραγματικά ρουφάει ό,τι λιπαρότητα υπάρχει στα μαλλιά και δεν είναι πάντα καλό αυτό. Ειδικά εσείς που έχετε λιπαρά μαλλιά δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό γιατί όσο περισσότερο... What the fuck ήταν αυτό? Γιατί όσο περισσότερο βγάζετε το έλαιο από τα μαλλιά σας, τόσο περισσότερο δημιουργείται όπως είναι και στο δέρμα. Οπότε ναι, όταν ποτέ θα θέλω να κάνω πάλι αυτή τη ρουτίνα, ας πούμε, το να τα αφήνω πάρα πολύ και μετά να κάνω ένα καλό καθαρισμό, θα ξαναπάρω αυτό. Αυτά ήταν λοιπόν τα empties που είχα να σας δείξω σε αυτό το βίντεο. Θα ακολουθήσουν αρκετά ακόμα, δεν ξέρω πότε και πώς θα τα ανεβάζω, αλλά θα έρθουν αρκετά ακόμα γιατί έχω πάρα πολλά και πρέπει να τα ξεφορτωθώ όσο πιο γρήγορα γίνεται για να αδειάσει ο τόπος. Ελπίζω να σας άρεσε, πείτε μου κάτω στα σχόλια αν έχετε δοκιμάσει κάποια από αυτά, τι θα έπρεπε να δοκιμάσω, τι πρέπει να δοκιμάσω μάλλον από σαμπουάν ή από αφρόλουτρο. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Εν τω μεταξύ, τόση ώρα ελπίζω να μην ακούγεται ποτρίζει η καρέκλα. Μάλλον θα ακούγεται.